Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας, κύριε Αγγελή. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι για την κυβέρνηση μια, και μια δύσκολη επόμενη μέρα, γιατί εντάξει, στο επιχειρησιακό πεδίο ακόμα γίνονται πράγματα για να επανέλθει ομαλότητα στην Αττική, αλλά φαντάζομαι ότι προβληματίζεται η κυβέρνηση και η συμπολίτευση και για την επικοινωνιακή, αν θέλετε, πολιτική διαχείριση της απόδοσης ευθυνών και όλου και της επόμενης ημέρας, εν πάση περιπτώσει, μετά από αυτά τα φαινόμενα που είδαμε τα προηγούμενα 24 ώρα. Και η πρώτη μου ερώτηση είναι κατά πόσον αισθάνεστε ότι και σε αυτή την επικοινωνιακή διαχείριση κάπου η κυβέρνηση χωλαίνει. Πριν μιλήσουμε για την επικοινωνιακή διαχείριση, επιτρέψτε μου πολύ σύντομα, αλλά θέλω να κάνουμε μία αποτίμηση των όσων συνέβησαν τις τελευταίες μέρες. Καταρχήν θα πρέπει να δούμε το περιβάλλον στο οποίο κλήθηκε να ενεργήσει η κυβέρνηση και γενικότερα ο κρατικός μηχανισμός. Ήταν ένα έντονο φαινόμενο το οποίο πραγματικά δοκίμασε τις περιοχές της Αττικής, της Βοιωτίας και γενικότερα της Θεραίας Ελλάδας. Τέτοια φαινόμενα, τόσο έντονα, όταν συμβαίνουν και μάλιστα συμβαίνουν και σε άλλες χώρες, πρόσφατα συνέβησαν και στην Κεντρική Ευρώπη και στις ΗΠΑ. Και με πολύ τραγικά αποτελέσματα, το είδαμε. Ακριβώς, δοκιμάζουν τον κρατικό μηχανισμό και μάλιστα σε χώρες που τα ζουν πιο συχνά και είναι κατά τεκμήριο πιο προετοιμασμένες από την χώρα μας στην αντιμετώπιση αυτών των εκτάκτων και έντονων φαινομένων, όπως είναι οι χιονοθύελες. Καταρχάς, έχουμε λοιπόν ένα περιβάλλον το οποίο πρέπει ασφαλώς να εκτιμήσουμε. Προέκυψαν προβλήματα. Τα προβλήματα αυτά όμως θα πρέπει να τα δούμε όχι στην ολότητά τους, αλλά να τα δούμε συγκεκριμένα και εξατομικευμένα. Να δούμε ποια ήταν τα προβλήματα στα οποία υπήρξαν λάθη, αστοχίες και πώς μπορούμε στο μέλλον να τα διορθώσουμε και πού πήγαν τα πράγματα καλά. Διότι δεν θέλω σε μια γενική επικοινωνιακή διαχείριση του πράγματος, της κατάστασης, να τσουβαλιάζουμε όλα τα δεδομένα και μάλιστα αγνώντας ή υποβαθμίζοντας και την προσπάθεια, τη σημαντική προσπάθεια ανθρώπων, οι οποίοι έδωσαν την ψυχή τους επί 2-3 συνεχείς μέρες και εξακολουθούν να συνδράμουν, προκειμένου να αμυλυνθούν οι συνέπειες αυτών των προβλημάτων. Για να είμαστε λοιπόν πιο συγκεκριμένοι, τα προβλήματα παρουσιάστηκαν στην Αττική Οδό, παρουσιάστηκαν σε κάποιους κεντρικούς δρόμους της περιφέρειας Αττικής, την ευθύνη των οποίων για τον καθαρισμό είχε η περιφέρεια Αττικής και παρουσιάστηκαν και στο δημοτικό οδικό δίκτυο στους δήμους της Αττικής κυρίως και δευτερευόντως στη Βοιωτία και στην Εύβοια. Αυτά λοιπόν είναι τα προβλήματα τα οποία οφείλουμε να δούμε και πρέπει ασφαλώς, βγάζοντας τα συμπεράσματά μας, να εξετάσουμε με ποιον τρόπο μπορούμε επιχειρησιακά, διότι μπορεί να υπήρχε σχέδιο, αλλά το σχέδιο αυτό στο πεδίο δεν δούλεψε. Αυτό λοιπόν είναι το πρόβλημα το οποίο την επόμενη μέρα νομίζω ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Γιατί δεν δούλεψε, δηλαδή. Ακριβώς. Δεν υποτιμώ και την επικοινωνιακή διαχείριση, δεν υποτιμώ. Όχι, δεν είναι. Θα μου επιτρέψετε να το διορθώσω, ίσως ήταν δικό μου το λάθος. Δεν είναι, όταν μιλάμε για την επικοινωνιακή διαχείριση, μιλάμε και για το γεγονός ότι είχε η κυβέρνηση δια του κυρίου Στυλιανίδη και η αυτοδιοίκηση δια του κυρίου Πατούλη είχε θέσει πολύ ψηλά τον πύχη πριν συμβεί το κακό. Δηλαδή από μόνη της και η κυβέρνηση και η αυτοδιοίκηση είχαν βάλει τον πύχη πολύ ψηλότερα ενδεχομένως, γιατί βλέπαμε επί 3 μέρες διαβεβαιώσεις με αλλεπάλληλες συνεντεύξεις ότι είμαστε πανέτοιμοι, ότι όλα θα λειτουργήσουν τέλεια, ότι ο μηχανισμός είναι όλοι, ξέρουν, ο καθένας είναι στο πόστο του, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να κλείσει ο δικός άξονας. Και νομίζω ότι λέμε περίπου το ίδιο. Μπράβο. Και θα σας το εξηγήσω. Πράγματι, χωρίς να ξέρω λεπτομέρειες, πιθανολογώ ότι είχαν υπόψη τους όταν τα έλεγαν αυτά πως υπάρχει επάρκεια μέσων. Το προσωπικό έχει λάβει τις οδηγίες για να δράσει όπως προέβλεπε το σχέδιο και όλα αυτά ουσιαστικά για τις επιμέρους περιοχές που δεν δούλεψαν κυρίως οφείλεται στο έμφραγμα της Αττικής Οδού. Και δεν έγινε εκεί από τον παραχωρησιούχο η κατάλληλη διαχείριση,
κατά παράβαση και των σχεδίων τα οποία είχαν εκπονηθεί και είχαν εγκριθεί από το ελληνικό δημόσιο, αλλά και τη διαχείριση που έπρεπε να γίνει από του υπεύθυνου τη Αττική Οδού όταν προέκυψε το πρόβλημα. Όταν όμως. Πρέπει να ολοκληρώσουμε σε αυτό για να σα δώσω και την δυνατότητα να υποβάλλετε την ερώτησή σα. Η Αττική Οδός λοιπόν είναι ένας δρόμος τον οποίο τον διαχειρίζεται ιδιώτης. Ο οποίος έχει και την ευθύνη να παραμένει ανοιχτός σε κάθε περίπτωση ο δρόμος. Προσφάτως, ενώ πριν περίπου 2 χρόνια, η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας θέσπισε νομοθετικό πλαίσιο το οποίο προβλέπει και κυρώσεις εάν δεν ανταποκριθεί ο παραχωρησιούχος αυτή την ευθύνη. Σε αυτή λοιπόν την ευθύνη δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί. Και όταν ο ίδιος διαπίστωσε, ενώ η διοίκηση διαπίστωσε ότι δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει μια κατάσταση που με δική της υπαιτιότητα προκλήθηκε και σήκωσε τα χέρια ψηλά, τότε ζήτησε τη συνδρομή της πολιτείας, επενέβη ο στρατός και οι δυνάμεις οι οποίες συγκροτούν το οργανωμένο κράτος και έδωσαν λύση στο θέμα της Αττικής Οδού που προέκυψε. Για να πάω λίγο πίσω τώρα. Εάν δεν είχε συμβεί αυτό το έμφραγμα στην Αττική Οδό, θα ήταν άλλου επίπεδου η συζήτηση σήμερα. Ενδεχομένως, ναι. Πιθανότατα δεν θα μιλούσαμε και για μια υπερτιμημένη επικοινωνιακή διαχείριση. Ναι. Άρα, κύριε Μπούγα, όταν λέτε θα αναζητηθούν ευθύνες, εννοείται σε επίπεδο που αφορά τον ιδιώτη και όχι σε επίπεδο κυβερνητικό. Όχι, δεν εννοώ αυτό. Εννοώ ότι οι ευθύνες σε κάθε επίπεδο, απλώς οι ευθύνες αυτές θα πρέπει να είναι, όπως σας είπα, με βάση το γενικότερο πλαίσιο που λειτουργήσε κάθε ένας από αυτούς που έδρασαν, άρα κατανέμονται μεταξύ τους οι ευθύνες. Θα μου επιτρέψετε την παρατήρηση, απλώς, κύριε Μπούγα, επειδή συμφωνώ σε όλο αυτό το πλαίσιο όπως το περιγράψατε, συμφωνώ. Ωστόσο, δεν μπορεί να μην παρατηρήσει κάποιος ότι πάντα και αυτό συμβαίνει και στο εξωτερικό και παντού. Όπου και να υπάρχει η ευθύνη ιδιωτών που έχουν, όταν μιλάμε για θέματα πολιτικής προστασίας, υπάρχει προφανώς ένας γενικότερος συντονισμός και μία εποπτεία του λεγόμενου κρατικού μηχανισμού και επί των ιδιωτικών και επί των δημοσίων φορέων και μέσων. Σωστά το επισημαίνετε, η πολιτική προστασία ανήκει, είναι αποκλειστική ευθύνη και αρμοδιότητα. Μπράβο. Άρα, όταν η πολιτική προστασία βλέπει ότι ο ιδιώτης εκεί που πρέπει να δράσει τα κάνει μπάχαλο, δεν μπορεί να περιμένει να την καλέσει ο ιδιώτης για να αναλάβει τα ενία. Πηγαίνει εκεί και του λέει: κάνε στην άκρη, φιλέ, τα έχεις κάνει χάλια και άστο πάνω μου. Κύριε Μωυσή, αυτό συνέβη. Ενδεχομένως να συνέβη με καθυστέρηση. Εγώ δεν είμαι σε θέση να σας πω τι ακριβώς προέκυψε κατά την ώρα που δρούσε ο κρατικός μηχανισμός. Μπορεί να συνέβη με καθυστέρηση. Όμως θα πρέπει, για να δούμε και ολοκληρωμένη την εικόνα και να αποδώσουμε και τα εύσημα σε αυτούς οι οποίοι εργάστηκαν, και δεν εννοώ στην κυβέρνηση, ενώ στους ανθρώπους του πεδίου. Σε όλους αυτούς που κράτησαν την Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης αλλά και την Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών ανοιχτές, προκειμένου να γίνεται απρόσκοπτα η κυκλοφορία των οχημάτων, στους ανθρώπους που αποκατέστησαν τις βλάβες των ΔΔΕ σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Το 95% των βλαβών στην Αττική έχει αποκατασταθεί. Ναι. Όλα αυτά δεν έγιναν από μόνα τους. Έγιναν με ένα σχεδιασμό και με μια προσπάθεια περίπου 7.000 ανθρώπων που δούλεψαν και εξακολουθούν να δουλεύουν. Χωρίς λοιπόν να θέλω να υποβαθμίσω την προσπάθεια αυτών των ανθρώπων, αντίθετα θέλοντας να την αναδείξω, διότι και αυτή είναι μέρος του κρατικού μηχανισμού. Ναι. Όταν λοιπόν μιλάμε για αδράνεια ή για κακή λειτουργία, για τη λειτουργία του κρατικού μηχανισμού, πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι βάζουμε στο τσουβάλι με μια γενικόλογη έκφραση και ανθρώπους οι οποίοι έκαναν ό,τι έπρεπε να κάνουν, εφήρμοσαν τα σχέδια τα οποία όφυλαν να εφαρμόσουν και είχαν αποτέλεσμα. Γι' αυτό, ναι, αλλά αντιλαμβάνεστε, κύριε Μπούγα, σωστό, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι στη μεγάλη εικόνα, όταν βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα, διότι πάντα αυτό που λέτε έχει αξία σε επιχειρησιακό πεδίο, να γίνει την επόμενη μέρα και να γίνει περισσότερο στο κομμάτι ειδικά της οργάνωσης του κρατικού μηχανισμού, για το πώς δεν θα επαναληφθούν ενδεχομένως τα λάθη. Αλλά για τη μεγάλη εικόνα και για τον κόσμο. Ναι, για τη μεγάλη εικόνα και για τον κόσμο όμως, εκεί κάπου διαφοροποιείται το πράγμα. Και δεν μπορώ να μην επισημάνω, ας πούμε, ότι η επόμενη μέρα για μια μεγάλη μερίδα του κόσμου επέτεινε την απαξία για ό,τι συνέβη από μικρές λεπτομέρειες που όμως αποδεικνύονται σημαντικές. Δηλαδή, πολύ σωστά βγήκε ο κύριος Καραμαλής και είπε ότι θα υπάρξουν κυρώσεις για την Αττική Οδό. Πάρα πολύ ωραία. Το έκανε όμως
αντί να γίνει πρώτα αυτό και μετά να βγει η είδηση ότι ο Πρωθυπουργός ζήτησε μια αποζημίωση για τους οδηγούς που ήταν εκεί, έγιναν ανάποδα τα πράγματα, με αποτέλεσμα επί τέσσερις ώρες περίπου να έχει εμπεδωθεί σε ένα μεγάλο μέρος κοινής γνώμης και βέβαια με την γνωστή, με την απαραίτητη, με το άλλο το πίπερο από την αντιπολίτευση και από κάποια μέσα, ότι οι κυρώσεις αρχίζουν και τελειώνουν σε αυτή την αποζημίωση. Χαίρομαι που μου θέτετε το ερώτημα, διότι μου δίνετε την ευκαιρία και επειδή είμαι άνθρωπος που θέλω λογικά να τα ξεχωρίζω τα πράγματα. Και μιλάμε για μια αποζημίωση που είναι μια εβδομάδα διόδια στην Αττική Οδό, έτσι. Έχετε δίκιο. Απλώς επιτρέψτε μου με τον τρόπο που πιστεύω ότι θα ξεκαθαρίσει και για τους ακροατές μας τα πράγματα, ναι, να σας απαντήσω. Έχουμε λοιπόν δύο ζητήματα. Το ένα ζήτημα αφορά τις διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλει η πολιτεία σε βάρος της Αττικής Οδού ή του όποιου δεν ανταποκρίθηκε στις υποχρεώσεις, και έχουμε και το άλλο ζήτημα της αστικής ευθύνης της Αττικής Οδού ή της Τρενοσέ απέναντι στους ανθρώπους που έκαναν χρήση, τους οδηγούς ή στους επιβάτες. Mm-hmm. Σε ό,τι αφορά λοιπόν το πρώτο, το θέμα των διοικητικών κυρώσεων, σας είπα και πριν ότι θέσπισε η Νέα Δημοκρατία νομοθετικό πλαίσιο που επιτρέπει στο κράτος να επιβάλλει κυρώσεις εάν δεν ανταποκρίνεται αυτός που εκμεταλλεύεται την Αττική Οδό ή οποιοδήποτε κλειστό αυτοκινητόδρομο ή τρενοσέ, mm-hmm, να έχει κυρώσεις ότι δεν ανταποκρίνεται στις συμβατικές υποχρεώσεις. Αυτό λοιπόν είναι το ένα, το οποίο mm-hmm ο κύριος Καραμαλής ανακοίνωσε ότι θα υπάρχουν κυρώσεις, ναι, με βάση αυτό το νομοθετικό πλαίσιο. Το άλλο είναι η αποζημίωση που οφείλει ο παραχωρησιούχος mm-hmm στους ανθρώπους που έκαναν χρήση της Αττικής Οδού. Mm-hmm. Ο κύριος Πρωθυπουργός τι είπε? Ότι οι άνθρωποι αυτοί δικαιούνται αποζημίωση και ζήτησε από αυτόν που έχει υποχρέωση προς αποζημίωση mm να τους καταβάλει καταρχήν το ποσό των 2.000 ευρώ ως ανακούφιση της ταλαιπωρίας, μερική ανακούφιση ταλαιπωρίας την mm οποία υπέστησαν mm-hmm για ώρες, και χωρίς αυτοί οι άνθρωποι να στερούνται του δικαιώματός τους να διεκδικήσουν, εφόσον θέλουν και μπορούν να αποδείξουν, μεγαλύτερη αποζημίωση. Mm-hmm. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Είναι δύο διαφορετικά τα πράγματα, αλλά γίνανε με τέτοια σειρά και με τέτοια χρονική απόσταση που άφησαν, αν θέλετε, την πρόταση. Την πρόταση του Πρωθυπουργού εκτεθειμένη για πάρα πολλή ώρα. Στο ότι οι πολίτες δεν μπόρεσαν να αντιληφθούν ότι μιλάμε για διακριτά πράγματα τα οποία. Δεν είναι υποχρεωμένοι να το αντιληφθούν με την πρώτη οι πολίτες. Αυτό δεν είναι νομικοί οι πολίτες, ούτε έχουν την. Σε αυτό βοηθάμε και όλοι εμείς. Πρέπει λοιπόν να δώσουμε τη σωστή πληροφόρηση. Όπως σας είπα, διαφορετικό πράγμα η αξίωση της πολιτείας να επιβάλλει κύρωση και να εισπράξει πρόστιμα. Σε πολιτικό πράγμα, η υποχρέωση της Αττικής Οδού να πληρώσει τους ανθρώπους που ταλαιπώρησαν. Κύριε Μπουγά, να ρωτήσω κάτι. Επειδή μιλήσαμε νωρίτερα για αναζήτηση ευθυνών και σε κυβερνητικό επίπεδο, και όταν έρθει η αναζήτηση των ευθυνών και δούμε τελικά τι έχει γίνει, υπάρχει περίπτωση να δούμε και παρετήσεις ή αντικαταστάσεις? Δεν το έχει ζητήσει ακόμα μέχρι στιγμή η αντιπολίτευση. Όχι. Έτσι, για να λέμε μέχρι στιγμή τα πράγματα με το όνομά τους. Αλλά στο πολιτικό πεδίο, με ποια μορφή θα γίνει η ανάληψη της ευθύνης? Γιατί μιλάμε για μια πραγματικά. Είχαμε μετά τις πυρκαγιές και υπό την έννοια ότι λίγο η τοποθέτηση του κυρίου Στυλιανίδη, αν θέλετε, έγινε με πάρα πολύ μεγάλες φιλοδοξίες και με πάρα πολύ. Πολύ ταρατατζούμ είχε γίνει, να το πω λαϊκά, η τοποθέτηση του κυρίου Στυλιανίδη. Ο οποίος βέβαια έχει ένα βιογραφικό εξαιρετικό σε ό,τι αφορά τη θεσμική συγκρότηση του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας στην Ευρώπη, και μπράβο του και πραγματικά. Αλλά στο επιχειρησιακό πεδίο το αποτέλεσμα της μεγάλης εικόνας που λέγαμε πριν είναι διαφορετικό. Και αναρωτιέμαι κατά πόσον αυτή τη στιγμή είναι δόκιμο του να υπάρξει η ανάληψη πολιτικής ευθύνης ενδεχομένως με μια παρέτηση, ή κατά πόσον θα είναι ενδεχομένως δόκιμο για την κυβέρνηση να ταυτιστεί με όλη την ευθύνη αυτή την πολιτική, να κατανείμει σε όλη την κυβέρνηση αυτή την πολιτική ευθύνη και να προχωρήσουμε όσο έχουμε χωρίς τέτοιες πολιτικές πρωτοβουλίες. Τι γνώμη σας? Κύριε Αγγέλη, κύριε Μωυσή, όταν μιλάμε για πολιτική ευθύνη, εννοούμε πολλές φορές αντικειμενική ευθύνη. Δηλαδή, κάποιος την αναλαμβάνει ακόμη και αν δεν φταίει. Για σωστό. Και υπ' αυτή την έννοια. Και υπ' αυτή την έννοια. Πολιτική θέση. Ναι. Σωστό. Εδώ λοιπόν, νομίζω για την περίπτωση που συζητάμε, mm-hmm, τουλάχιστον για μένα είναι πρόωρο να διαπιστώσω ύπαρξη πολιτικών ευθυνών. Άλλωστε, αρμόδιος να το κάνει αυτό, τόσο σε επίπεδο κυβερνητικό, όσο και επίπεδο προσωπικό, mm-hmm, ενώντας τους υπουργούς της κυβέρνησης, mm-hmm, οι όσοι έχουν κυβερνητικό πόστο, είναι ο Πρωθυπουργός. Ναι. Θα περιμένουμε δύο ώρες να ακούσουμε την εισήγηση του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο, να δούμε εάν πρόκειται να καταλογίσει πολιτικές ευθύνες, mm-hmm, και σε ποιον. Μάλιστα.
Ωραία. Κύριε Μπούγα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, πολύ για την επικοινωνία. Και εγώ σας ευχαριστώ για την επικοινωνία και καλά. Ιδιαίτερα για την δυνατότητα που μου δώσατε να πω τα θέματα όπως εγώ τα αντιλαμβάνομαι και όπως από την πλευρά της κυβέρνησης παρουσιάστηκαν στις τελευταίες ώρες. Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Μπούγα. Καλή σας μέρα. Καλημέρα.